Και από εκεί, Κορίνα, πού πάμε? Λοιπόν, θα μεταφερθούμε στην Ελβετία, στη Γενέβη συγκεκριμένα, διότι εκεί οι αρχές στείνουν και πάλι τα καταφύγια του πολέμου. Και έχουμε μαζί μας τον κύριο Δημήτρη Δημητριάδη, ο οποίος είναι αρχιτέκτονας και μάλιστα έχει υπηρετήσει και στην πολιτική προστασία, που ακριβώς προετοιμάζει αυτά τα καταφύγια και θα μας πει ποιες είναι οι προδιαγραφές και ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους, ναι, δηλαδή, και πώς θα τακτοποιούνται οι πολίτες μέσα σε αυτά. Αν συμβεί κάτι, ομιγέννητο φυσικά. Μάλιστα. Ουδέτερη χώρα, έτσι. Ουδέτερη για ουδέτερη χώρα, σωστά, μιλάμε. Δεν μιλάμε προφανώς για χώρα που είναι απειλείται από κάποιον. Προφανώς. Προληπτικά, λοιπόν. Κύριε Δημητριάδη, καλημέρα. Καταρχάς, χαιρόμαστε που σας βλέπουμε στην Ελβετία και βλέπουμε ότι οι Έλληνες διαπρέπουν και στην ουδέτερη Ελβετία, σωστά, και δημιουργούν και καταφύγια. Καλημέρα σας. Πείτε μας, λοιπόν, πόσο. Καταρχάς, τι επικρατεί στην Ελβετία? Πρέπει όλοι να έχουν ένα καταφύγιο για περίπτωση πολέμου? Η Ελβετία από την δεκαετία του 60, στη συνέχεια της αρχής του ψυχρού πολέμου, είχε κάνει μια νομοθεσία η οποία έπρεπε, βάσει της οποίας έπρεπε κάθε κάτοικος της Ελβετίας να έχει μια θέση προστατευόμενη σε ένα καταφύγιο. Αυτή τη στιγμή η Ελβετία έχει 8,5 εκατομμύρια κατοίκους, Ελβετούς και ξένους, και πρέπει να έχει γύρω στα 9 εκατομμύρια προστατευμένες θέσεις. Εντυπωσιακό. Σε ιδιωτικά καταφύγια ή σε κοινοτικά καταφύγια. Και βέβαια υπάρχει ένα συγκεκριμένο καθεστώς που μου λέγατε, ότι πρέπει, δεν είναι απαραίτητο κάθε σπίτι να έχει το δικό του καταφύγιο πλέον, αλλά ένα μπορεί να φιλοξενεί 25 άτομα, αν δεν κάνω λάθος. Ακριβώς, ακριβώς. Όταν στις πρώτες χρονιές του νόμου αυτού, όλα τα ιδιωτικά σπίτια τα οποία χτιζόντουσαν έπρεπε να έχουν το δικό τους καταφύγιο. Μίνιμουμ 8 τετραγωνικά μέτρα για προστασία 5 ατόμων. Σιγά σιγά, όπως σας είπα πριν, τα 9 εκατομμύρια θέσεις υπάρχουν είτε σε ιδιωτικά καταφύγια είτε σε κοινά. Και επομένως τώρα, σαφώς ορισμένα σπίτια γκρεμίζονται, ξαναχτίζονται, τώρα η υποχρέωση καταρχήν φεύγει από την Ομοσπονδία, την κεντρική κυβέρνηση, και πάει στα καντόνια και τα καντόνια δίνουν τις εντολές στις δημαρχίες. Ναι, και τι προδιαγραφές έχουν αυτά τα καταφύγια? Και βρίσκεστε στο κατόφλι σχεδόν ενός καταφύγιου. Ναι, θα κατεβούμε να το δούμε. Θα σας πω ακριβώς ότι, ένα λεπτό, τώρα λοιπόν, επειδή έχουν οι περισσότερες ιδιωτικές κατοικίες έχουν καταφύγια, ορισμένες κοινότητες, οι οποίες έχουν αυτή την πιθανότητα, ζητούν να γίνονται μεγαλύτερα καταφύγια σε ένα σπίτι το οποίο ανήκει σε κάποιον, αλλά κάτω το υπόγειο να είναι για 38 άτομα, που λέει ο λόγος, για 25 άτομα, με συγχωρείτε, 38 τετραγωνικά, και να πληρώνουν όσοι χτίζουν καινούργια σπίτια και δεν έχουν καταφύγιο, την κοινότητα η οποία συνεισφέρει στην κατασκευή αυτού του μεγάλου καταφυγίου. Είναι μια τάση που υπάρχει, αλλά αυτό επαφίεται στην απόφαση της κοινότητας, της κάθε κοινότητας, της κάθε δημαρχίας. Μάλιστα. Όσο για τις προδιαγραφές, η εξωτερική τείχη είναι 25 εκατοστών μπετόν, τείχη προς τη γη. Και αν μπορείτε κατεβείτε παράλληλα για να βλέπουμε. Ναι, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Να δούμε και αυτή τη μεγάλη σιδερένια πόρτα, ναι, την περίφημη. Ναι. Η εσωτερική τείχη είναι 30 με 35 εκατοστά προς εσωτερικούς χώρους. Η πλάκα, η απάνω πλάκα είναι 30 εκατοστά και η πλάκα προς το έδαφος είναι 25 εκατοστά. Η πόρτα, δε, όπως βλέπετε, θα δείτε τώρα, δεν ξέρω αν φαίνεται η πόρτα. Βέβαια. Αυτή, ναι, είναι η πόρτα εισόδου στο καταφύγιο. Δέστε τη δυσκολία να την κινήσει κανείς. Πρέπει να είναι ένας τόνος αυτή η πόρτα. Είναι σιδερένιο το περίβλημα και μέσα μπαίνει μπετόν με οπλισμό. Και αυτή η πόρτα κλείνει και απ' έξω και από μέσα. Και αν τυχόν χαλάσουν όλα αυτά, πρέπει να υπάρχει αυτό το κλειδί για να μπορέσει να τα ξεβιδώσει, να ανοίξει σε περίπτωση ανάγκης. Εσείς τώρα πόσα χρόνια, για να κλείσουμε με αυτό, πόσα χρόνια είστε στην Ελβετία και πώς ασχοληθήκατε με τα καταφύγια? Εγώ είμαι από το 1971 στην Ελβετία, αλλά όταν ήρθα στη Γενέβη το 1993, χρειάστηκε, είχα κάνει στρατιωτική θητεία στην Ελλάδα, αλλά χρειάστηκε να μπω στην πολιτική προστασία. Τόσο αρχιτέκτον μπήκα στην πολιτική προστασία των πολιτιστικών αγαθών και έτσι ήμουνα σε ένα επιτελείο περισσότερων κοινοτήτων, 5-6 κοινοτήτων, μάλιστα, δημαρχιών, όπου ασχολήθηκα και με την προστασία των πολιτιστικών αγαθών, αλλά και γενικότερα με τον έλεγχο των καταφυγείων των, ναι, ιδιωτικών. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. 10 χρόνια. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγώ να επισημάνω ότι έχει κατέβει σε καταφύγιο και πιάνει και το ίντερνετ.
Αυτό έχει δίκτυο και τον βλέπουμε και με... Και λίγο το καταφύγιο. Ναι, αν μπορούμε να δούμε λίγο την εικόνα, ναι, φυσικά. Κοιτάξτε, υπάρχει ο μηχανισμός εξαερισμού με φίλτρα και δεξιά μία μικρή πόρτα η οποία δίνει στον έξω χώρο, σε μία απόσταση με ένα μικρό τούνελ, εάν τυχόν δεν μπορεί να βγουν οι άνθρωποι μέσα στο σπίτι και συγκρεμιστεί. Καλά, γενικώς αχρίαστα να είναι, ναι. Μάλιστα. Ήταν χαρά μας που τα είπαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δημητριάδη. Παρακαλώ, με χαρά. Την καλημέρα μας. Παράξενη συζήτηση πιάσαμε, αλλά τέλος πάντων.